Έχουμε καθήκον να ενημερώσουμε και να διαφωτίζουμε όσο μπορούμε το κατά δύναμη, πάντα όμως με αγάπη και με ταπείνωση και με αλληλεγγύη και με θα λέγαμε έτσι αδελφική αγάπη όλους τους ανθρώπους για τα τεκτενόμενα στις ημέρες μας. Και είναι φυσικά για όλα αυτά για να αντιδράσουν. Ένα σημαντικό ερώτημα, εδώ στο τέλος τώρα, ίσως θα έπρεπε πιο μπροστά να το είχα δει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Η κυρία Ελένη από τη Σαλαμίνα λέει, κάποιος ιερέας μίλησε στο κήρυγμά του και είπε ότι αφού έχουμε πάρει τη σφράγιση του Αγίου Βαπτίσματος, όσα 666 και να μας δώσουν, δεν μας πιάνει τίποτα. Είναι πραγματικά έτσι? Τι να πω, αγαπητή κυρία Ελένη. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες τέτοιες απόψεις και από κληρικούς και από μοναχούς και από κοσμικούς οι οποίοι αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και του λένε απαντήσεις και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία και σημασία και δεν είναι πραγματικότητες, αλλά είναι θα λέγαμε έτσι ψευδή και ανυπόστατα, και παραπλανούν τον κόσμο και τον ξεγελούν και θα πάρουν το κρίμα στο λαιμό τους. Αν είναι δυνατόν. Τότε, αφού λέει ότι αφού έχουμε σφραγιστεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ως 666 και να πάρουμε, δεν μας κάνει τίποτα, τότε τι έκαναν όλη αυτή η χωρία των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας που μας ενημέρωσαν για το 666. Προς τι ο Άγιος Υπόλοιτος είπε ότι είναι άρνηση τον αποδεχτεί κανείς το 666? Προς τι ο Άγιος ο Φρέμος Ήρος? Προς τι ο Άγιος Αρέθης? Προς τι ο Μέγας Βασίλειος? Προς τι ο Άγιος Κοσμάς Οντολός? Προς τι όλοι οι Άγιοι? Προς τι η Αποκάλυψη λέει ότι όποιος αποδεχτεί το 666 θα αρνηθεί τον Χριστό και θα καίγεται στο πύρι? Ανοίξτε την Αποκάλυψη, πηγαίνετε σε αυτόν τον ιερέα και ανοίξτε την Αποκάλυψη στο 14ο κεφάλαιο, στίχος 9 και τέρω. Να δείτε τι λέει. Πηγαίνετε, ορίστε. Κοιτάξτε, πάτερ μου, τι λέει εδώ πέρα, ότι όποιος αποδεχτεί το 666 ή το θηρίο, αυτός θα κολλάζεται αιώνια. Τότε, ποιος έχει δίκιο? Η Αποκάλυψη, οι Άγιοι Πατέρες ή ο ιερέας και ο κάθε ιερέας? Ή οσδήποτε και είναι αυτός. Λυπάμαι πολύ που ορθόδοξος ιερέας λέγει τέτοια πράγματα και αποπροσανατολίζει τον κόσμο. Το 666, μάλλον η δωρεά και η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, την πήραμε κατά την ώρα του βαφτίσματος, την παίρνουμε κατά την ώρα που πίνουμε αγιασμό, που κοινωνάμε τα άχρατα μυστήρια, που εξομολογούμεθα, που χρειόμεθα με το ευχέλιο και με πολλούς άλλους τρόπους. Πλην όμως, αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή, επειδή εγώ βαφτίστηκα και είμαι χριστιανός ορθόδοξος, επειδή κοινωνάω, επειδή έχω τη χάρη του Θεού, εάν θα αποδεχτώ το 666, εγώ παραμένω χριστιανός ορθόδοξος? Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τότε με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο Πέτρος να μην θεωρηθεί, ο Απόστολος Πέτρος, να μην θεωρηθεί αρνησίχριστος. Ότι αρνήθηκε το Χριστό. Δεν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος 3 φορές το Χριστό? Τον είχε αρνηθεί ποτέ μέσα του? Τον είχε αρνηθεί ποτέ συνειδητά, εκούσια? Όχι. Απλώς για εκείνη την ώρα φοβήθηκε, όταν τον ρώτησε η παιδίσκη και η δούλη εκεί στην αυλή του Καϊάφα, του Άννα και του Καϊάφα, στην Αγία Σιών, στα Ιεροσόλυμα, και του είπε, είσαι και εσύ, ήσουν και εσύ μαζί του? Και είπε όχι, και τον αρνήθηκε 3 φορές. Και τότε μόλις αρνήθηκε 3 φορές, ελάλησε ο Αλέκτορ, που του είχε πει ο Κύριος ότι πριν Αλέκτορ φωνήσει, 3 με παρνήσει. Και βγήκε έξω και εξελθόν έξω έκλαψε πικρός. Γιατί? Και μετά γιατί ο Κύριος μας του είπε, Πέτρο φιλίσμε, σε άλλο σημείο? Ναι Κύριε φιλώσε. Πέτρο φιλίσμε δεύτερη φορά, ναι Κύριε φιλώσε. Πέτρο φιλίσμε, ναι Κύριε εσύ είδες ότι φιλώσε, σ' αγαπώ. Γιατί τον ρώτησε 3 φορές να τον αγαπάει? Γιατί 3 φορές τον αρνήθηκε? Άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο η εσωτερική διάθεση και η χάρη του Αγίου Πνεύματος και του Θεού που έχουμε μέσα μας. Τι να την κάνουμε τη χάρη και τι να σου κάνει η χάρη, αγαπητή κυρία Ελένη, δεν απευθύνουμε σας φυσικά, στον ιερέα αυτό και σε οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο, κληρικό ή λαϊκό, που πρεσβεύει αυτά τα πράγματα, τι να σου κάνει χάρη όταν εσύ αρνείσαι τον Χριστό, όταν εσύ συντάσσεται με τον διάβολο και τα όργανά του? Τι να σου κάνει η χάρη? Η χάρη θα σταθεί μέσα σου όταν εσύ εκούσια αποδεχθείς τον Αντίχριστο ή τα όργανά του ή την εικόνα του? Τότε γιατί, προς τι όλη αυτή
οι Άγιοι Μάρτυρες μαρτύρησαν. Για ποιο λόγο? Όταν τους έλεγαν αρνήστε το Χριστό και εκείνοι λέγανε όχι και τραβούσαν τα πάνδυνα για να μην αρνηθούν. Όταν τους έλεγα ρίξτε λίγο λιβανάκι, θυσιάστε και δεν δεχόντουσαν το λιβανάκι να ρίξουνε. Για λίγο, για αυτή τη στιγμή τους έλεγαν όχι. Κουνείς το κεφάλι σας για αυτή τη στιγμή μόνο. Ότι αρνείς το Χριστό και μετά πιστεύει ότι θέλετε. Δεν το έκανα. Προτιμούσαν να πεθάνουν, να μαρτυρήσουν, όπως ο Άγιος Μινάς που κάγει το χέρι του, γιατί του έβαλαν λιβάνι για να θυσιάσει, στα είδωλα. Και εκείνος προτίμησε να καεί το χέρι του παρά να ρίξει έστω και ακούσια το λιβανάκι στα είδωλα, για να μην νομιστεί σαν θυσία, αν είναι δυνατόν. Θα επανέλθουμε όμως, δρυμύτατα, ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή για το θέμα αυτό. Λοιπόν, είναι πολλά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Τα ερωτήματα λυπάμαι πάρα πολύ, η ώρα έχει περάσει κατά πολύ. Εδώ θα σταματήσουμε και όσα ερωτήματα έχουν μείνει απάντα, πιστεύω να βρεθεί κάποια εκπομπή, σε κάποια εκπομπή μας, κάποιος χρόνος περισσότερος, να αναφερθούμε. Άλλη μία εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς μου και ευλαβείς τηλεθεατέ και χριστιανοί μου, έφτασε στο τέλος της. Για άλλη μια φορά η φωνή του Πατροκοσμά θα σκάδει συντροφιά περίπου 2,5 ώρες με 3 ώρες περίπου και όσο μπορέσαμε με την δύναμη και τη χάρη του Θεού σας αναπτύξαμε το θέμα περί νέων ταυτοτήτων και ηλεκτρονικών καρτών κοινωνικής ασφαλίσεως και απαντήσαμε στα ερωτήματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας, για το ότι παρακολουθείτε πολύ συχνά την εκπομπή μας, σχεδόν ανελιπώς. Ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας και εδώ στο κανάλι 67 και στο σύλλογό μας, τον Άγιο Κοσμάτων Ιωτολόγη, στα τηλέφωνα 82-34-332 και 82-39-300. Εκεί μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να περάσετε και να συζητήσουμε οποιοδήποτε απορία έχετε ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σας απασχολεί, όσο μπορώ βέβαια και το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Να μην ξεχάσετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, την ερχόμενη Κυριακή, Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, 26 του μηνός, η μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στο πεδίο του Άρεως για τα θέματα αυτά που συζητήσαμε. Σας διαβάζω επιτροχάδι, το κάλεσμα, εθνικής εξεγέρσεων και σάλπισμα Ορθοδόξου Διπνήσεως. Καλούμε τον ευσεβή κλήρο και λαό της Ελλάδος σε επάνδημη ομολογιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο του Άρεως την 26 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και ώρα 3 μετά μεσημβρία, με πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων για την άμεση και δυναμική αντιμετώπιση των καυτών προβλημάτων τόπου μας, του μεγίστου κινδύνου απολίας εθνικής μας ασφάλειας και της προσωπικής μας ελευθερίας μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος του νόμου 1599-86, συνθήκης Έγεν, ηλεκτρονικές ταυτότητες, κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, πληρωμής μισθών, εκλογικής ψήφου κλπ. Δεύτερο, της τρομερής επιβολής των αιρετικών κατά της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Τρίτο, του εθνικού μας ακροτηριασμού μακεδονικού, κυπριακού, βορειοπηρετικού κλπ. Η Ελλάδα μας αλλά και η ανθρωπότητα διέρχονται σήμερα τις πλέον κρίσιμες ιστορικές στιγμές της μεγίστης αποστασίας από το θέλημα της Παναγίας Τριάδος. Περιθώρια εφησυχασμού και αδρανίας δεν υπάρχουν. Οι μάρτυρες και ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεώς μας καλούν σε νέες σημαντικές ομολογικές παλέστρες. Κανένας πολίτης αυτού του τόπου που φέρει επαξίως στο τιμημένο όνομα του Έλληνος Ορθοδόξου Χριστιανού δεν πρέπει να λείψει από το μεγάλο αυτό μαρτυρικό και ομολογιακό προσκλητήριο του έθνους και της Ορθοδοξίας. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς τα συνεργαζόμενα χριστιανικά σωματεία και σύλλογοι και φορείς της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό είναι το κάλεσμα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Κανείς να μην λείψει, όπως ακούσετε, αν θέλετε να πάρετε κι εσείς μισθό και αν θέλουμε να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι που μας κυβερνάνε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, Έλληνες Ορθόδοξοι, οι οποίοι αγρυπνούν και αντιστέκονται στα κατακτόνια σχέδιά τους. Επίσης, όπως είπαμε, την ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε τη χαρά πάλι να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας την Πρωτού Πατροκοσμά, τον Πανοσυλλογιώδοτο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νεκτάριο Μουρατσιώτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε και θα κάνουμε κρίσεις και σχόλια για την συγκέντρωση αυτή που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στο πεδίο του Άρεως στις 3 μετά μεσημβρίας. Και θα σας δείξουμε και πλάνα από τον κόσμο και από τους ομιλητές που θα παραστούν την ημέρα εκείνη. Επίσης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μην ξεχάσετε, διότι ο καιρός σχεδόν έφτασε για την προσκυνηματική εκδρομή εις τα Ιεροσόλυμα που θα κάνει ο σύλλογός μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, εις τους Αγίους Τόπους, εις όλους τους Αγίους Τόπους, εις τα Ιεροσόλυμα, εις την Αγία Κατερίνη στο Σινά, Κάιρο, Αίγυπτο και Αλεξάνδρεια.
Η εκδρομή αρχίζει στις 14 Απριλίου, 14 Απριλίου και τελειώνει, είναι 16 μέρες περίπου, στις 29 Απριλίου. Παρασκευή πρώτου Λαζάρου και Σαββάτο της διακίνησή μου τελειώνει. Υπάρχει η δυνατότητα και για μικρότερη εκδρομή, δεκαήμερη περίπου. Μην ξεχάσετε λοιπόν, ο καιρός πλησιάζει, οι θέσεις πρέπει να κλείσουν και στα ξενοδοχεία και στο αεροδρόμιο. Όσοι από εσάς θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την μικροπροσχηματική εκδρομή την οποία θα κάνει ο συλλογός μας και στην οποία θα παρευρίσκομαι εγώ ο ίδιος, θα ξεναγώ και θα είμαι συνοδός σε όλη τη διάρκεια της προσκυνηματικής εκδρομής αυτής. Μην ξεχάσετε λοιπόν να δηλώσετε θέση συμμετοχής στα γραφεία του συλλόγου μας και στα τηλέφωνα 82-34-332 και 82-39-300. Παραλαμβάνω, 82-34-332 και 82-39-300. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που για άλλη μια φορά καθίσατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα και παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Εύχομαι ο Θεός να σας αμύψει για όλα αυτά και μαζί σας πάλι την ερχόμενη Κυριακή στις 10 η ώρα περίπου για 2 ολόκληρες περίπου ώρες. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε, αγαπητοί μου κύριοι και κυρίες, και καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.